Απίστευτες σκηνές το πρωί της Πέμπτης στο πρώτο Γενικό Λύκειο Αμαλιάδας. Ένας 16χρονος μαθητής της πρώτης τάξης έβγαλε μαχαίρι και το έστρεψε σε συμμαθητή του, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα στην πλάτη. Συνεπλάκησαν μεταξύ τους, αντάλλαξαν κάποιες ύβρις και στη συνέχεια ο ένας από τους δύο επέφερε δύο χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, σύμφωνα με πληροφορίες μεσουγιά, το ένα στην ομοπλάτη, στο πίσω μέρος του συμμαθητή του και το άλλο στον αγκώνα του αριστερού χεριού κοντά στον πύχη. Αμέσως η σχολική μονάδα με παρότρινση του διευθυντή κάλεσε το ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε ο μαθητής στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ συμμαθητών στο χώρο του σχολείου έχει παγώσει την Αμαλιάδα και το Πανελλήνιο. Αιτία φέρεται να ήταν παρεξήγηση με τον δράστη να λογομαχεί με το θύμα. Απ' τα λόγια πέρασε στις πράξεις βγάζοντας μαχαίρι και στρέφοντάς το στο συμμαθητή του, προκαλώντας του πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη. Είναι ένα λυπηρό φαινόμενο για το μαθητή. Ευτυχώς τα χτυπήματα δεν ήταν κρίσιμα. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στους λόγους, ακούγονται διάφοροι λόγοι. Η διαδικασία έρευνας βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχω επικοινωνήσει με τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Έχω ζητήσει την έκθεσή του που θα την έχω μέσα σε ελάχιστο χρονικό, σε λίγο χρόνο. Όπως επίσης του συνέστησε να ενημερώσει την εισαγγελία γιατί πρόκειται για ανήλικο. Ο δράστης εξαφανίστηκε το σχολείο ενώ ο 15χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Αμαλιάδας και από εκεί στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Λίγες ώρες αργότερα ο 16χρονος θήτης παρουσιάστηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα συνοδεία του πατέρα του. Για την υπόθεση επιλαμβάνει τη δικαιοσύνη, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες για την προηγούμενη συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο.